χιλιομέτρων και 200 μέτρων, πρώτος βγήκε ο Δημητριάδης Αμβρόσιος με χρόνο 40 λεπτά και 24 λεπτά. Ο Αμβρόσιος είναι εδώ. Πρόσεχε πρόσχημα. Δεύτερος, ο Αναστάσιος Ροβιθάκης από τη Νεάπολη Κοζάνης με χρόνο 41 λεπτά και 28 λεπτά. Και τρίτος, ο Χρήστος Χασάπης, αυτή το Μαΐδα νομίζω, με χρόνο 42 λεπτά και 50 λεπτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ την κυρία Καρατζούλα Νίκη να φύγει για να την τραβέψει. Γιατί πήρα το καφέ σου. Δώρε, σε εμάς.
Εδώ κοίτα την παλάμη, Γιώργη. Όχι, Μούλτσα. Λοιπόν, έγινα να πω μόνο πάλι και τις βραβεύσεις ότι όσο προσπαθείς τόσο γίνεσαι καλύτερος. Έτσι, θυμίζω ότι κάποτε δεν μπορούσα να τρέχουμε καν. Στον αδερφό μου. Λοιπόν, οι γυναίκες θα δω 10 χιλιόμετρα τώρα, για να δω. Είστε μια Νίκο Σπίδου πρώτη. Μπράβο Στέλλα, μπράβο. 23-6. Μπράβο Στέλλα. Η Φωτεινή Ιλιάδο πάλι από την Βέρεια και το Μακρύστη. 1-23-37, ένα δευτερόλεπτο πίσω. Και τρίτη Άννα Μαρία Χαραλαμπίδου. 1-23-38, ένα δευτερόλεπτο πίσω. Μπράβο, νομίζω ήταν ένα ωραίο πουκέτο. Ένα ωραίο πουκέτο. Τα χειροκροτήματα αξίζουν και στις τρεις τους και σε όλους όσες ακολούθησαν από πίσω τους. Και είχαν το κουράγιο να τρέξουν τα δύσκολα 12 χιλιόμετρα του δεύτερου δρόμου των Ανακτών. Θα τα ακολουθήσουν, ε. Κορίτσια, όλες μαζί, όλες μαζί. Έλα, πολύ δημοσιότητα, πέφτει, έχει και φωτογράφο τον αγώνα, το βγάζει στις αγωγές. Όλες οι φωτογραφίες πλήθος θα είναι και από τη διαδρομή, και από τις απονομές, και από τους τερματισμούς. Και από πριν, και από μετά τον αγώνα θα είναι σε ένα ειδικό σημείο της σελίδας του συλλόγου, όπου θα μπορείτε να πατάτε και να τις κατεβάζετε. Μπράβο, λοιπόν, κορίτσια, μπράβο. Τώρα, πρωτού αρχίσω τις κατηγορίες, να επισημάνω κάτι. Κατηγορίες για κάθε αγώνα υπάρχουν ανάλογα την ηλικία, έτσι. Υπάρχουν δύο μικροί δρομείς, ο Κώστας ο Θημιόπουλος και ο Γιώργος Εμμανουηλίδης, οι οποίοι τρέξανε στην κατηγορία 18 με 36 ετών ενώ ήταν μικρότεροι. Και βγήκαν πρώτος και δεύτερος. Αλλά αυτή δεν είναι κατηγορία τους. Στις οργόνες αυτούς ενσωματώνει στους αθλητές σε προηγούμενη ηλικία κατηγορία όταν δεν είναι πολύ στην κατηγορία τους. Δεν μπορεί να ενσωματώσεις μικρούς αθλητές σε πιο μεγάλη κατηγορία. Αυτό δεν γίνεται το ανάποδο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή νομίζω ότι τους αξίζει απεριόριστα, γιατί προπονούνται σε τέτοια ηλικία, γιατί τρέχουν σε τέτοια ηλικία που τα περισσότερα παιδιά κάνουν ίσως κάτι άλλα πράγματα, θέλω να τους ανεβάσω στο βάθρο. Και πρέπει να τους ανεβάσω στο βάθρο. Καλό λοιπόν τον Κώστα Θημιόπουλο και τον Γιώργο Μανολίδη εδώ. Και το χειροκρότημά σας. Δεν προβλέφθηκαν κύπελα για αυτή την κατηγορία και επειδή εκτός κατηγορίας θέλουμε να προβλέψουμε πάλι. Δεχτήκαμε τη συμμετοχή τους σαν πιο μικρούς. Επάνω, πάνω και έφυγα. Έλα, έλα, εκεί, εκεί, ωραία. Λοιπόν, 47-17 ο ένας, 47-49 ο άλλος. Το είπα και το κάναν. Πάνω, πάνω. Κύριε παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζω τις απονομές στην ίδια κατηγορία σε λίγο, ναι. Φωτογραφίες φυσικά. Και θα τους δούμε σε λίγο σε πιο μεγάλες κατηγορίες, είναι αλήθεια. Σε αυτούς ή σε άλλους αγώνες. Δεν τους προλαβαίνουμε, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία παρατήρηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κατηγορία την ίδια, 18-36 όμως. Τρεις βραβεύσεις, το Χρήστο, τον Κοτσιάμπαση, πρώτο κατηγορίας. Το Γιάννη, τον Νούτσιο, 18-34 χρονών αυτή. Και το Μελέτη, τον Πρωτοβουλίδη, να αναφύγει στο βάθρο. Χρήστο Κοτσιάμπασης, 51-48. Ιωάννης Νούτσιος, 52-01. Μελέτης Κοντομουλίδης, 54 λεπτά. Πρώτος είναι ο Κοτσιάμπασης, δεύτερος Νούτσιος, τρίτος Κοντομουλίδης. Παρακαλώ τον κύριο Παρότογλου Ιωσέφ, υποδιοικητή της Φροχέας, να κάνει την βράβευση. Ωραία!
Πάμε στην κατηγορία 18-34 γυναικών. Στα 8 χιλιόμετρα. Στα 8 χιλιόμετρα. Είχαμε 5 συμμετοχές και 3 πρώτες βγήκαν. Η Ελευθερία Τσίνη, η Άννα Γιωβανοπούλου δεύτερη και η Στέλλα Γιωβανοπούλου τρίτη. Παρακαλώ αν είναι εδώ να φύγει την υπονομή. Ελευθερία Τσίνη, η Τσίνη. Άννα Γιωβανοπούλου και Στέλλα Γιωβανοπούλου. Η Άννα Γιωβανοπούλου, εσείς η Τσίνη που είσαι πρώτη, έτσι. Δεύτερη είναι η Άννα Γιωβανοπούλου και τρίτη Στέλλα Γιωβανοπούλου. Είναι εδώ η κυρία Γιωβανοπούλου. Όχι. Ωραία, ας προβλέψουμε την πρώτη. Και πάμε στο πάνελ του κ. Παπαδόπουλου Άγγελος, εκπρόσωπος της πρώτης αναρχίας. Οι δεύτερη και οι τρίτη θα το υπηρεθούν να παραλάβουν κάθε τρόπο τα έπαθλά τους. Εκτός αν δεν τα θέλουν, οπότε δεν το λόγω σε κάθε άλλο. Λοιπόν, ο πρόεδρος θα το μετρήσει συνέχεια είναι αλλαγές. Μπράβο, παιδιά. 18-34 αντρών στα 12 χιλιόμετρων. Λοιπόν, πρώτος ο Μανώλης Καρισιάδης. Μετράμεση θα κάνει η κυρία Γαϊτάνου Χριστίνα, την πρόεδρος ΚΑΠΑ. Δεύτερος και τρίτος δεν είναι εδώ. Ο Χάρης ο Μουρακίδης και ο Γιώργος ο Τόκας δεν είναι εδώ για να πάρουν τα κορφά τους. Βιαστικοί όλοι, βιαστικοί. Ή τρώνε κάπου, πίνουν καμιά μπύρα, τους ξέρεις. Είχανε γάμο. Μπράβο Μάνο. Ναι. Ένας και μοναδικός είσαι. Ο Τόκας είναι εδώ. Το εκπρόσωπος του Χάρη του Μουρατήρη, έφυγε, έφυγε. Καλά. Να πάρει εκπρόσωπος του εμπαθμό. Ας το κάνουμε. Έτσι πράγμα. Μπράβο. Η χαρά είναι η χαρά. Μπράβο. Λάδο, λάδο. Λάδο, λάδο. Δεύτερη είναι αυτή. Λοιπόν, στα 8.300 λοιπόν αγώνα, να συνεχίσουμε. Μπράβο! Πάμε τώρα στο 8.300 πάλι και πάμε να βραβεύσουμε άντρες της κατηγορίας 35 με 44 χρονών. Πρώτος είναι ο Πέτρος Μινάς, δεύτερος.
Συγγνώμη, συγγνώμη. Κατάλαξε ο πρόεδρος πάλι. Λοιπόν, δρόμος γυναικών. Είπαμε να κάνουμε ενδιαφέρον το θέμα, αλλά θα το κάνουμε πολύ δε. Λοιπόν, άντες, 35-44 στα 8.200 μέτρα. Πρώτος ο Πέτρος Μινάς, είπαμε. Δεύτερος ο Δημήτρης Τσατσάνης και τρίτος ο Σταύρος Μαυρίδης. Την πράγμαση θα κάνει ο Εμμανουέλ, ο Μανώλης Εμμανουλίδης. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αργένας. Καλή συνέχεια, παιδιά, στον αγώνα και στον περίοδο αγώνα θέλετε. Ξαναλέω ότι όποιοι έχουν χρόνο και όρεξη να μας δείξουν στην κουτί τη γνώμη τους από την δρομή για το πώς σας φάνηκε ο αγώνας μας, βοηθάει πάρα πολύ. Κατηγορία, αγώνας μάλλον, 8.200 μέτρα. Γυναίκες ηλικίας, αχ, να πω την ηλικία Μάγκη και δεν... 35-44. Ηλικία 35-44 γυναικών, στο δρόμο 8.200 μέτρων, στο μικρό. Πρώτη, η Άννα Νάκη. Άννα Νάκη. Δεύτερη, Κατερίνα Λαμπροπούλου. Τρίτη, Φανή Κολάτου. Την βράβευση θα κάνει εκπρόσωπος της εφορίας αρχαιοτήτων η μαθίας, η κυρία Κουτογονίδου Εύα. Εδώ εγώ έχω τις ακριβείς ηλικίες, αλλά δεν τις φανερώ. Και αφού αποκαθιλώσουμε τον πάτρο της όμορφης κυρίας, θα ήθελα να μας βλέπουμε πιο πολλή ώρα, αλλά περιμένουν οι άντρες των 12 χιλιόμετρων στην ηλικία των 35-44. Λοιπόν, οι συνομήλικοι τους στα 12 χιλιόμετρα τώρα. Πρώτος, άντρες, 35-44 ετών, 12 χιλιόμετρα, το πιο μεγάλο αγώνα. Ο Παναγιώτης Τσίκαρης. Δεύτερος, ο αγαπημένος Δημήτρης Κοτσιφάκης. Τρίτος, ο Καράλογος Φενερίδης από την Βέρεια. Ο Παναγιώτης Τσίκαρης από την Φλόρινα. Ο τρίτος είναι από την Βέρεια, ο δεύτερος δεν ξέρω από πού είναι. Θα μας το πει. Πανόραμα Θεσσαλονίκη. Ψηλάρα εδώ και πάλι, Την βράζα την κάνει ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Βεργίνας. Τα χέρια, ρε, τα χέρια, ρε, ωραία. Στο σουκλάκι πρώτος. Όλοι σε παιδιά βγάλετε το εσείς. Ναι, τον έχω βγάλει εγώ 50 φωτογραφίες. Λοιπόν, στα 12 χιλιόμετρα πάλι, γυναίκες 35-44 τώρα. Το μεγάλο αγώνα, η ηλικία 35-44, στη Κούπη. Δεν ξέρω γιατί. Πρώτη, Στεριανή Κωστίν. Δεύτερη, Βάσου Καρακαρίση. Τρίτη, Άννα Χριστοδουλίδου. Άννα Χριστοδουλίδου από την Βεργίνα! Πού είναι! Και την βράβευση θα κάνει ο Λουκάς Δαρδιλέης, μέρος της επικοπής αγώνα. Θα μπορούσα να βραβεύσω την ηλικία μου. Πανούλα μου! Εδώ, 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 εδ
φαντάζομαι κάτι κακό. Αν πάει στο εξωτερικό, είναι εξάρτητο μου. Πήγε λίγο. Εσύ μέσα λάθο, στη μέση καλά. Ανάμεσα στη μέση. Λίγο το μέτρο. Λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα και με δυσμεριάζει και τα τσουβλάκια ακόμα μυρίζουν εδώ, δεν ξέρω που μυρίζουν. Πάμε σε πιο μεγάλη ηλικία. Και το μικρό αγώνα. Όχι, άντρες στα 8-300-45-54, η πρώτη τελευταία κατηγορία. Ο Ζησέκας ο Δημήτρης να έρθει να βραβεύσει. Ο Ζησέκας να έρθει να βραβεύσει την κατηγορία 45-54, 8,3 χιλιόμετρα ανδρών. Δημήτρη, κάτω εκεί. Μην ξεχνιόμαστε, η γραμματεία θα μας πει αν τερμάτισαν όλοι οι αθλητές. Με ασφάλεια. Όταν τερματίζει κάποιος, έστω και τελευταίος, όταν γιορτάμε, είναι σημαντικό. Λοιπόν, γυναίκες στα 8-345-54. Πρώτη του αγώνα Αλεξάνδρα Σιλιώτου από την Πιερίπα, Κατερίκη. Δεύτερη η Αλίκη Σιτμαλίτου, αυτές οι πόντες. Και τρίτη η Τατιάνα Παπά. Την βράδυση θα κάνει ο Κεφάλας ο Δημήτρης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δημήτρη, κάτι εδώ, παιδιά, εδώ! Χειροκρότημα και πάμε να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε τώρα. Θα παρακολουθήσουμε κάποιους γνωστούς τύπους που βλέπω εδώ, στην κατηγορία των ανδρών 45-54 στα 12 χιλιόμετρα. Πρώτος του αγώνα, Αθανάσιος Αγδηλέλης. Δεύτερος, ο δεύτερος του αγώνα, Γιώργος Πασχαλής. Διασωστών θα κάνει την βράβευση. Ο εκπρόσωπος των διασωστών να έρθει για να κάνει την βράβευση. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Στέφανο Σακουλά που ήταν, όπως σας είπα, η σκούπα του αγώνα. Περπατούσε πίσω από τον τελευταίο δρομέα και για να είναι εδώ ο Στέφανος σημαίνει ότι τερματίσαν όλοι. Έτσι, Στέφανε. Η Ραχήλ και η Κυριακή, που ήταν βοήθεια στη σκούπα μαζί του. Η Ραχήλ
Ευχαριστούμε λοιπόν τον Στέφανο, ευχαριστούμε και τους συνάδελφους του πρώτου. Ο Γιώργος Παπαντονίου, γραμματέας της ΟΜΑΚ Καλαμαρκής, κάνει την παράδοση. Ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο ένα χειροκρότημα και τους διασώστες της Εκραϊκή, δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Μας κάλεψαν και πέρσι, τον αγώνα μας, εθελοντικά. Του σχολείου ο κύριος Λάνταρος Ουλίδης θα κάνει τη βράβο. Στην ηλικία πάνω των 55 στα 12 χιλιόμετρα όμως και τελειώνουμε στις κατηγορίες.
κατηγορίες. Πρώτος είναι ο Βαγγέλης Γκορτζής από τη Θεσσαλονίκη, του Συνοδομήγη της Αθήνας. Δεύτερος, ο Κώστας ο Παρίζας από την Άωσα. Και τρίτος, ο Χαρίλαος Παπουτσής. Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία ανθρώπων. Την βράβηση θα κάνει η κυρία Ευδοξία Μανουροπούλου, μέλος του ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου. Η ταμείας μας, η ταμείας μας. Ευδοξία! Το μεγαλύτερο στο καλοκομείο. Λοιπόν, η Ειρήνη Χρυσάνθου είναι πάνω από 55 χρονών, της αξίζει να είναι πάνω και με χειροκρότημα. Όχι, πήρα θέλει τώρα. Σε αυτό το σημείο, μετά την βαθμίδα της κυρίας Χρυσάνθου που είναι πάνω από 55 χρονών γυναίκα, είναι σπάνιο το φαινόμενο να τρέχουν γυναίκες πάνω από 55 αγώνες. Είδος από εξαφάνιση, λέει ο φίλος εδώ. Πρόσφατα, ο ένας μάλιστα ήταν και σπαρταθλητής, έτρεχε από την Αθήνα στη Σπάρτη. Λοιπόν, και τους είχαμε ανεβάσει προηγουμένως και επειδή έχουμε εκεί πέρα λέμε να τους τα δώσουμε τώρα γιατί είναι άξιο. Λοιπόν, για τους πάνω από 70 δεν έχει γίνει πρόβλεψη για εκεί πέρα. Υπάρχουν πάνω από 70 ηλικίες. Ένας, άλλος. Άλλος ποιος είναι. Δύο. Κώστας Σημειόπουλος είναι εδώ! Όχι, έφυγε. Λοιπόν, άσχο να προβέρετε και δύο υπερήλικες άντρες.
Δημήτρη! Μαζί με το μικρό, μαζί, μαζί. Πήγαινε, τώρα. Μαζί, δεξιά και αριστερά. 76, πάρα 70 είπα, έλα. Λοιπόν, ο Νικηφόρος Αναξίδης και ο Φράγκης Θωμάς. Μακάρι να τρέχω κι εγώ πάρα 70. Φέρετε εκεί πέρα που γράφω γυναικών επάνω, δεν είστε πολύ, εντάξει. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εσείς που μείνατε μαζί μας, θα πάρετε τις τελευταίες επιπτώσεις. Πάρτε και την αγάπη μας μαζί μας, μαζί σας. Και σας περιμένουμε τον χρόνο σε έναν ακόμα καλύτερο αγώνα. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους χορηγούς από το χωριό και από τη Βέρεια και από άλλα μέρη που δώσανε το κάτι της για να γίνει αυτός ο αγώνας προς τον Ήλιο. Να μην ξεχάσω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά του εθελοντές τα μαύρα μπλουζάκια που κάναν ό,τι κάναν και ήταν εμφανείς ήρωες, τους διασώστες σαν να προσπαθήκανε για δεύτερη χρονιά για να υποστηρίξουν, δυο γιατρούς στον αγώνα, την Ελένη Παπιάνου και τον Αντώνη Παπαδόπουλο από το Σχολείο Βέρειας και δεν θα ξεχωρίσω κάποιον άλλο, θέλει να πει κάτι. Ένα χειροκρότημα για τον ομιλητή που μας πέτσε τα νέα τόσες ώρες. Ματούρα στα τέλη. Να σας πω κάτι ως παρουσιαστής.